Κύριε Χαρικιόπουλε, να σας γυρίσω πίσω σε εκείνο το Σάββατο στις 21 Οκτωβρίου, το πρωινό του Σαββάτου, που ήρθατε εδώ στο παζάρι, στο Εγάλεο, με το γιο σας. Βρισκόμαστε εδώ, σε αυτό το σημείο, είναι η πάροδος της Αγίας Άνης. Ήταν η ώρα 11 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 11 παρατέταρτο περίπου, όταν χάθηκε και σε αυτό ακριβώς το σημείο που είμαστε, με η φορά προς τα κάτω πήρε. Εδώ, για να σας δώσω να καταλάβετε, ο δρόμος ήταν γεμάτος από κόσμο. Το τσαντάκι αυτό είναι το τσαντάκι του Θάνου. Το είχε περασμένο αυτός? Μου έκανε αυτή την κίνηση ακριβώς. Μου το πέρασε στο λαιμό, σ' αγαπώ πολύ, μπαμπά μου είπε, και άρχισε και τρέχει προς τα κάτω. Έτρεχε με λιγμούς ανάμεσα στον κόσμο. Εντάξει, είναι και γυμνασμένος ο Θάνος. Έτρεξα κι εγώ, δεν μπορούσα να τον φτάσω. Με πλησίασαν δύο άτομα εδώ από το παζάρι και μου λένε: «Κύριε, σας έκλεψε?» Λέω: «Όχι ρε παιδιά, τι να με κλέψει, εγώ φοβήθηκα, μην τον χτυπήσουν». Στο τέλος του δρόμου είναι αδιέξοδο, πρέπει να πάρει να στρίψει αριστερά. Μέχρι να φτάσω εκεί κάτω είχε εξαφανιστεί. Προσπάθησε κάποιος που σας είδε να τον σταματήσει από τον κόσμο να... Όχι, όχι. Όχι, δεν προσπάθησε κανένας. Λέω, πού θα πάει, εδώ γύρω θα είναι. Είχαμε αφήσει το μηχανάκι απ' την άλλη πλευρά του δρόμου. Λέω, θα κάνω ένα τετράγωνο, κάπου εδώ γύρω θα είναι. Δεν πήγαινε το μυαλό μου ότι θα εξαφανιστεί το παιδί. Έγινε κάτι εκείνη τη στιγμή, γιατί αντέδρασε έτσι? Δεν έγινε τίποτα απολύτως. Καμία ώρα πιο μπροστά, μισή ώρα, τρία τέταρτα, το μόνο που με ρώτησε, μου λέει: «Έχει καμία τράπεζα Πειραιώς, μπαμπά, εδώ κοντά?» Λέω: «Ναι, θα πάμε μετά. Τι θες στην Πειραιώς?» του λέω. «Έχω εγώ χρήματα». «Ω, να δω», μου λέει, «τι λεφτά έχω μες στην κάρτα μου». Όλα τα πράγματά του τα έχει αφήσει πάντως μέσα στο τσαντάκι. Ναι, αυτό εδώ είναι το τσαντάκι του. Το τηλέφωνο του, μέσα να το τηλέφωνο του, το πορτοφόλι του, οι κάρτες του, μέσα είναι όλα. Τι να πω. Η πρώτη κίνηση η οποία κάνατε ποια ήταν? Άρχισα να τρέχω κι εγώ, αλλά πού να τον προλάβεις το Θάνο. Πήγα στο μηχανάκι και άρχισα να κάνω βόλτες γύρω-γύρω, μήπως και τον δω. Ρώταγα κιόλας, είδατε κανένα τρέχει, κανένας δεν ξέρει τίποτα. Και μετά πήγα κατευθείαν στην ασφάλεια. Στην ασφάλεια του Εγάλεο. Ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες, τι σας είπαν από εκεί? Μου είπαν, αν έχουμε κάτι θα σας ειδοποιήσω. Υπάρχουν αρκετά κτίρια ψηλά που άρεσαν στο Θάνο. Του άρεσε να σκαρφαλώνει, του άρεσε να κρύβεται. Ναι, ναι. Απέναντι εκεί είναι ο χώρος, ένας τεράστιος χώρος. Πήγαμε και εκεί, που γίνεται το καινούργιο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ρώτησα τους φύλακες εκεί, μου είπαν: «Αποκλείεται, μην ψάχνεις εδώ. Είναι τεράστιος ο χώρος». Εγώ πήγα και από κάτω, που έχει, όπως βλέπετε, είναι όλο παλιά κτίρια. Μήπως και έχει μπει σε κανένα κτίριο παλιό? Τίποτα. Εκείνη την ημέρα τι φορούσε? Μία μαύρη φόρμα, με στο ένα πόδι είχε ένα περίγραμμα της Adidas, κάτι παπούτσια γκρι αθλητικά Nike, και από πάνω φόραγε ένα αντιανεμικό, το πολύ ψηλό μπουφανάκι, με παραλλαγή σαν τα σταροδικά, ναι, αλλά όχι πράσινο, γκρι μαύρο ήταν. Έχουν περάσει και 40 μέρες και μπορεί να μην φοράει αυτά τα ρούχα.
κανένας να μην περάσει αυτά που περνάμε εμείς. Γιατί το να ξέρεις ότι έχεις χάσει το παιδί σου, εντάξει, το παίρνεις κάποια στιγμή απόφαση. Αλλά το να είσαι με αυτό το πράγμα κάθε μέρα, με το αχ και πού είναι και πώς περνάει και θα βρεθεί, δεν θα βρεθεί ή αν βρεθεί τι θα αντικρίσουμε. Δεν έχω ύπνο. Όλο αυτό σκέφτομαι.